Στον αέρα 90 συμβασιούχοι που εργάζονται στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι απειλούνται με απόλυση από τις 31 Μαΐου του 2022, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν. Οι εργαζόμενοι καλύπτουν το σύνολο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και τα κτίρια στο Κουκούλι, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, την Αμαλιάδα, τον Πύργο, το Αγρίνιο. 90 υπάλληλοι συμβασιούχοι βρίσκονται στον αέρα. Ζητούν να υπάρξουν άμεσα ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εργασία τους. Εμείς πριν προημερών βρισκόμασταν στην Αθήνα σε συνάντηση που θα λένε στο Υπουργείο Παιδείας για να μιλήσουμε με τον κύριο Συρίγο ακριβώς για την προκήρυξη και για τις συμβάσεις που θα λένε και πώς θα ακολουθήσει το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Διότι η προκήρυξη, η οκτάμηνη που ακολουθούσε, δεν επέτρεπε στην καθαριότητα που όσε παρέχει αυτή τη στιγμή να μπορέσει να συμμετέχει. Εμείς αυτό που ζητάμε τώρα είναι πάρα πολλά να γίνει μουσική ρύθμιση για την προκήρυξη και κυρίως να διεκδικήσουμε, που θα λένε, την παράταση εξάμηνη, διότι εξηγήσαμε και στον κύριο Συρίγο ότι υπάρχουν κάποιες κυρίες που χρειάζονται αξιοπρεπέστατα 3-4 μήνες για να μπορέσουν να βγουν στο ταμείο, το οποίο δεν τους άγγιξε καν. Σε συνθήκες πανδημίας, το Πανεπιστήμιο κινδυνεύει, όπως τονίζεται, να μείνει χωρίς καθαριότητα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την προστασία των εργαζομένων από τον COVID-19. Πολιτική απόφαση είναι να μην πάρουμε παράταση, να μην ακολουθήσουμε στην προκήρυξη, να μπουν τα συνεργεία και δεν τους ενδιαφέρει το τι θα κάνουμε εμείς. Οι σύλλογοι εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών τονίζουν πως παλεύουν για το δίκαιο των συναδέλφων τους και δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει καμία απόλυση συναδέλφου τους στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ζητούν την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την άμεση στήριξη των 90 θέσεων για τουλάχιστον ενός έτους συμβάσεων και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Είμαστε πανέτοιμοι για το κάθε τι που θα πρέπει να διεκδικήσει το προσωπικό της καθαριότητας 90 ατόμων. Είναι δυνατόν να πω κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό. Οι οικογένειες είναι πενταμελείς, τετραμελείς, μονογονιακές, οικογένειες με ανάπηρους ανθρώπους και με προβλήματα που μέσα σε όλα αυτά τα άτομα μιας οικογένειας δουλεύει ο ένας και με ούτε 700 ευρώ να τα ίσει και να προσφέρει τις ανάγκες της οικογένειας και να μας πετάνε έξω. Δεν τους άγγιξε ούτε αυτό. Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 των συμβάσεων των εργαζομένων για να μην μείνει το Πανεπιστήμιο χωρίς καθαριότητα εν μέσω πανδημίας. Καμία απόλυση συναδέλφου τους. Μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους συμβασιούχους που με τις υπηρεσίες τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε θέσεις όπου υπάρχει πάγια έλλειψη μόνιμου προσωπικού.